Με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Θανάση Νάκο στη θέση του συγκυβερνήτη, απογειώθηκε σήμερα το πρωί από το αεροδρόμιο της 111 πτέρυγας μάχης στη Νέα Χίαλου το μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Τσέσνα που απέκτησε πρόσφατα η ΤΕΔΚ Μαγνησίας με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Το αεροσκάφος αγοράστηκε με σκοπό τη διενέργεια εναέριων περιπολιών προκειμένου να προλαμβάνονται τυχόν πυρκαγιές. Σήμερα έκανε την πρώτη του πτήση πάνω από το Πήλιο και τις Βόρειες Ποράδες. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και οφείλω να τους συγχαρώ για την ιδέα που είχαν και που ξεπεράσαν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και έχουμε αυτό το όμορφο αεροπλανάκι εδώ. Εμείς από το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτήσαμε αυτή την προσπάθεια, είναι γνωστό αυτό, και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων στα έξοδα που θα υπάρχουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της πυροπροστασίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι αποκτήσαμε αυτό το αεροπλανάκι, το οποίο οπωσδήποτε θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην πυροπροστασία με την έννοια την έγκαιρη προοδοποίηση. Πρέπει όμως εδώ να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Θανάση Νάκο, ο οποίος στέκεται πάντοτε δίπλα μας και αν δεν μας βοηθούσε δεν θα μπορέσουμε να το αποκτήσουμε αυτό το κόσμο. Το μονοκινητήριο Τσέσνα της ΤΕΔΚ Μαγνησίας κόστησε 65.000 ευρώ και θα σταθμεύει στην 111 πτέρυγα μάχης όπου βρίσκονται και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ. Το αεροσκάφος της ΤΕΔΚ θα το πιλοτάρουν σε ημερήσια βάση τρεις πιλότοι εν ενεργεία και μη της πολεμικής μας αεροπορίας. Εθελοντές είναι οι άνθρωποι. Είναι τέωση πτάμενοι της πολεμικής αεροπορίας και οι οποίοι και εν ενεργεία αλλά και οι εθελοντές οι οποίοι είναι απόστρατοι, οι οποίοι προσφέρονται ενεργοί τις ελεύθερες ώρες τους, δε υπόλοιποι από τον χρόνο τους να κάνουν αυτή τη δουλειά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ο εθελοντισμός προωθείται από εμάς από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το είδατε και στο Πήλιο και στις προπέρσινες πυρκαγιές. Εάν δεν είχαμε αυτούς τους σταθμούς δημιουργήσει στο Πήλιο, οι ζημιές θα ήταν πολύ μεγαλύτερες. Άρα λοιπόν ενισχύουμε τον εθελοντισμό. Είναι μια μορφή εθελοντισμού, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία αυτή αναλαμβάνει ένα πιο ενεργό ρόλο, ούτως ώστε να μην έχουμε ξανά ποτέ αυτές τις καταστροφές που είχαμε. Θα ήθελα να το λύσω εκτός από τον εθελοντισμό που πραγματικά οι εθελοντές πιλότοι θα βοηθήσουν και θα στηρίξουν την προσπάθειά μας και το κοινωνικό έργο που μπορεί να επιτελέσει αυτό το αεροπλάνο. Όπως ξέρετε, ο νομός Μαγνησίας έχει και το νησιώτικο συγκρότημα. Μπορεί λοιπόν σε μια περίπτωση ασθένειας που πρέπει να μεταφερθεί ένας ασθενής κατεπηγόντως, αυτό το αεροπλάνο με το αεροδρόμιο της Κιάθου να βοηθήσει να έρθει στο νοσοκομείο του Βόλου και να προλάβουμε ένα ατύχημα ή μια δύσκολη κατάσταση που έχει ανθρώπινες διαστάσεις. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, διαβεβαίωσε ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Είμαστε έτοιμοι. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και λίγη τύχη, χρειάζεται κυρίως να μην υπάρχει απρονοησία. Είδατε από κάποιες ασκήσεις σε μια γειτονική χώρα, ασκήσεις που έκανε ο στρατός, επειδή κάποιος χρησιμοποίησε αλόγιστα μία φωτοβολίδα, δημιούργησε μία τεράστια πυρκαγιά με θύματα. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας. Όλοι το νου μας. Τα τσιγάρα, τις φωτιές, το κάμπινγκ, όλα αυτά τα οποία δημιουργούν καταστροφή. Εμείς είμαστε έτοιμοι.